Μου είπαν ότι όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο... Με αυτό το βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ενημερώσει τους νέους για την πλατφόρμα του Youth Pass, η οποία κλείνει αύριο και μένουν 90.000 αιτήσεις ακόμη να υποβληθούν. Έχουμε ακόμα χρήματα και χώρο για περίπου ακόμα 90.000. Το επίδομα ύψους 150 ευρώ αφορά νέους 18-19 ετών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού. Στις μεταφορές βάζουν και τα skateboard. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Η επίμαχη ανάρτηση απαντήθηκε από τον Στέφανο Κασελάκη σε καυστικό ύφος, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι οι νέοι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Της χώρας που αρχές Δεκεμβρίου έχει ακόμα κενά καθηγητών στα σχολεία. Ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε με το ίδιο μέσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στοχεύοντας εκεί που πονάει η κυβέρνηση, στην ακρίβεια και βέβαια στο ίδιο κοινό. Της χώρας με την μεγαλύτερη ανεργία των νέων στην Ευρώπη, με το ακριβότερο σούπερ μάρκετ, με την ακριβότερη ενέργεια. Της χώρας όπου οι νέοι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 40. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τα social media για να στείλει μηνύματα στους νέους, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για διακομόδηση. Ο Πρωθυπουργός με καπέλο Youth Pass παίρνει δυστυχώς μέρος στη διακομόδηση αυτών των Ελλήνων και της ένδυας αυτών. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι λησμονεί πως οι Έλληνες έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και ότι δίνοντας από δανεικά διάφορα pass, στοιχημαζόμενη κοινωνία δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το επιμηκύνει.